Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάζας Γέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του 5ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η εισαγωγή από το πληκτρολόγιο ύστερα από έλεγχο, η εξοικείωση με εντολές αλλαγής ροής του προγράμματος και τέλος η εκτύπωση σε δεκαδικό και δεκαεξαδικό σύστημα. Θα κατασκευάσουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο θα υπολογίζει την αριθμητική παράσταση χ τετράγωνο εν χ και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα σε δεκαδικό και δεκαεξαδικό σύστημα. Το πρόγραμμα θα δέχεται έναν μονοψήφιο δεκαδικό αριθμό από το πληκτρολόγιο χωρίς εμφάνιση ύστερα από έλεγχο. Έγκυροι χαρακτήρες θεωρούνται οι αριθμοί από το 0 έως και το 9. Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει κάτι άλλο, η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται. Μόλις ο χρήστης δώσει έγκυρο χαρακτήρα, τότε θα τυπώνεται στην οθόνη ο αριθμός που εισήχθη. Αφού γίνει ο υπολογισμός του αποτελέσματος, θα εκτυπώνεται ο διψήφιος δεκαδικός αριθμός, διαίρεση δηλαδή με το 10, και έπειτα ο αντίστοιχος διψήφιος δεκαεξαδικός αριθμός, που θα πραγματοποιείται με διαίρεση με 16. Ξεκινάμε ένα νέο αρχείο. Μεταφέρουμε το template α. Αρχικά, πρέπει να εμφανίζουμε ένα μήνυμα προτροπής εισαγωγής ενός αριθμού από τον χρήστη στην οθόνη. Για να εμφανίσουμε το μήνυμα, τοποθετούμε στο τμήμα δεδομένων τη μεταβλητή Message 1 με το μήνυμα «Παρακαλώ δώστε έναν αριθμό μεταξύ των 0 και 9». Τοποθετούμε στον κώδικα τις εντολές LEA, MOVE και INT που θα τυπώσουν το μήνυμα. Καλό θα ήταν να αφήνουμε μία κενή γραμμή για να είναι ευανάγνωστο το πρόγραμμά μας. Με τις εντολές MOVE-ALPHA-H08 και INT-21-H εισάγουμε χωρίς εμφάνιση έναν χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο. Ο χαρακτήρας αυτός θα έχει τιμή ASCII. Για να έχουμε την αντίστοιχη πραγματική τιμή του αριθμού, σε κώδικα ASCII, πρέπει να αφαιρεθεί η τιμή 48 στο δεκαδικό σύστημα, 30H στο δεκαεξαδικό σύστημα και 110000B στο διαδικό σύστημα. Συνεχίζουμε, αποθηκεύοντας τον καθαρό αριθμό σε μία θέση μνήμης H-Number που έχει δηλωθεί ως DB στο τμήμα δεδομένων. Με την εντολή Compare AL,0 συγκρίνουμε την καθαρή τιμή του αριθμού που εισάγαμε με την αριθμητική τιμή 0. Εναλλακτικά, μπορούσαμε να συγκρίνουμε την άσκη τιμή του αριθμού που εισάγαμε με τον χαρακτήρα 0. Αν ο αριθμός είναι μικρότερος από 0, τότε η εκτέλεση θα πάει στο Part 1. Δηλαδή, επιστρέφει στο σημείο του κώδικα που εμφανίζεται το μήνυμα εισαγωγής ενός αριθμού. Δίνουμε την εντολή σύγκρισης της καθαρής τιμής του αριθμού που εισήχθη με το 9, δηλαδή την Compare AL,9. Εναλλακτικά, μπορούμε να συγκρίνουμε την άσκη τιμή του αριθμού με τον χαρακτήρα 9. Αν ο αριθμός που εισάγεται είναι μεγαλύτερος από το 9, τότε η εκτέλεση θα πάει στο Part 1, δηλαδή επιστρέφει στο σημείο του κώδικα που εμφανίζεται το μήνυμα εισαγωγής ενός αριθμού. Με τους δύο αυτούς ελέγχους διασφαλίζεται ότι ο αριθμός σε αυτό το σημείο ανήκει στο εύρος από 0 έως 9. Έπειτα, εκτυπώνουμε τον αριθμό στην οθόνη αφού τον μετατρέψουμε σε ASCII αριθμό. Συνεχίζουμε κάνοντας τον πολλαπλασιασμό και την πρόσθεση που απαιτούνται. Η πράξη χ τετράγωνο ισούται με χ επί χ. Προηγουμένως, έχουμε μεταφέρει τον καθαρό αριθμό που έχει εισαχθεί στην θέση μνήμης χ-number. Μεταφέρουμε λοιπόν την τιμή χ
από τη θέση μνήμης He Number, τον καταχωρητή AEL που θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό. Χρησιμοποιώντας την εντολή MUL, πολλαπλασιάζουμε τα περιεχόμενα του καταχωρητή AEL με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης He Number και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή AEL. Προσθέτουμε στον καταχωρητή AEL το περιεχόμενο του He Number. Αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα σε μια θέση μνήμης F-Result, την οποία ορίζουμε στο τμήμα δεδομένων. Σκοπός μας τώρα είναι να εκτυπώσουμε το αποτέλεσμα στο δεκαδικό και δεκαεξαδικό σύστημα. Ορίζουμε στο τμήμα δεδομένων μια θέση μνήμης DEC Number με τιμή 10, μια θέση μνήμης DEC Δεκάδα με τιμή 0 και DEC Μονάδα με τιμή 0. Για να εκτυπώσουμε στο δεκαδικό σύστημα, μεταφέρουμε το αποτέλεσμα στον AH και κάνουμε τη διαίρεση με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης DEC Number. Κάνουμε την διαίρεση div DEC Number, δηλαδή του αποτελέσματός μας με το 10. Αποθηκεύεται το πηλίκο στον καταχωρητή AL και το υπόλοιπο στον καταχωρητή AH. Μεταφέρουμε το πηλίκο στην θέση μνήμης DEC Δεκάδα και το υπόλοιπο στην θέση μνήμης DEC Μονάδα. Εκτυπώνουμε το αλφαρυθμητικό. Το δεκαδικό αποτέλεσμα είναι χρησιμοποιώντας τις εντολές LEA, MOVE και INT. Η συμβολοσειρά μας βρίσκεται δηλωμένη στο τμήμα δεδομένων με όνομα Message 2. Δεδομένου ότι η οθόνη απαιτεί κωδικοποίηση ASCII, είναι απαραίτητο να προσθέσουμε στις θέσεις μνήμης DEC Δεκάδα και DEC Μονάδα το 48 του δεκαδικού συστήματος, το 30 για το δεκαεξαδικό σύστημα και το 110000 στο διαδικό σύστημα. Εκτυπώνουμε πρώτα τον αριθμό που βρίσκεται στην θέση μνήμης DEC Δεκάδα. Στη συνέχεια τον αριθμό που βρίσκεται στην θέση μνήμης DEC Μονάδα. Μεταφέρουμε εκ νέου το αποτέλεσμα από τη θέση μνήμης F-Result στον καταχωρητή AH, γιατί μετά την διαίρεση που προηγείται θα έχει τροποποιηθεί το περιεχόμενο αυτού. Ορίζουμε στο τμήμα δεδομένων μία θέση μνήμης Hex Number με τιμή 10H ή με 16 στο δεκαδικό σύστημα. Μία θέση μνήμης Hex Δεκάδα με τιμή 0 και Hex Μονάδα με τιμή 0. Για να εκτυπώσουμε στο δεκαεξαδικό σύστημα, κάνουμε διαίρεση με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης Hex Number. Αποθηκεύουμε το πηλίκο στον καταχωρητή AL και το υπόλοιπο στον καταχωρητή AH. Αποθηκεύουμε το πηλίκο στη θέση μνήμης Hex Δεκάδα και το υπόλοιπο στη θέση μνήμης Hex Μονάδα. Προκειμένου να γίνει εκτύπωση στο δεκαεξαδικό σύστημα, θα πρέπει να προσεχθεί ότι 1. Ένα ψηφίο στο δεκαεξαδικό σύστημα θα έχει τιμή από 0 έως 15. 2. Αν έχει τιμές από 0 έως και 9, τότε για να εκτυπωθεί θα πρέπει να προσθέσουμε 30H για να γίνει ο αντίστοιχος χαρακτήρας ASCII. 3. Αν έχει τιμές από 10 έως και 15, τότε για να εκτυπωθεί θα πρέπει να προσθέσουμε 37H, δηλαδή αν είναι 10 θα πρέπει να εκτυπώσουμε α, αν είναι 11 θα πρέπει να εκτυπώσουμε β και ακολούθως. 4. Αφού προσθέσουμε είτε το 30H είτε την τιμή που προλογίσαμε στο προηγούμενο βήμα, μεταφέρουμε το αποτέλεσμα της παραπάνω άθρησης στον καταχωρητή DL και κάνουμε την αντίστοιχη κλίση INT 21H. Ξεκινάμε προσθέτοντας 30H τόσο στις δεκάδες όσο και στις μονάδες. Το περιεχόμενο του Hex Δεκάδα υπάρχει στον καταχωρητή AH και το περιεχόμενο του Hex Μονάδα υπάρχει στον καταχωρητή AL. Σημειώστε ότι επειδή έχουμε διαίρεση με το 16, στο Hex Δεκάδα και στο Hex Μονάδα θα υπάρχουν τιμές από 0 έως και 15. Οι δεκάδες δεν μπορούν να μας δώσουν τιμή μεγαλύτερη από 9, συνεπώς
δεν απαιτείται ο έλεγχος. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για τις μονάδες. Γι' αυτό κάνουμε compare AH,9. Αν το περιεχόμενο λοιπόν του hex μονάδα είναι μεγαλύτερο από το 9, τότε προστίθεται σε αυτόν η τιμή 7 για να μετατραπεί σε ASCII. Διαφορετικά, το πρόγραμμα προχωράει στην εκτύπωση. Εκτυπώνουμε το αλφαριθμητικό. Το 16αδικό αποτέλεσμα είναι χρησιμοποιώντας τις εντολές LEA, MOVE και INT. Μεταφέρουμε το ASCII αποτέλεσμα στο DL και εκτυπώνουμε πρώτα τις δεκάδες και έπειτα τις μονάδες με τις εντολές MOVE DL HEX δεκάδα, MOVE ALPHA H,02 INT 21H και τις αντίστοιχες για το HEX μονάδα. Πατάμε Emulate Run. Θα παρατηρήσουμε ότι το πρόγραμμά μας θα εμφανίζει λάθος το ψηφίο των δεκάδων για την εμφάνιση στο 16αδικό σύστημα. Εάν ανοίξουμε τον ASCII code, θα διαπιστώσουμε ότι ο χαρακτήρας που εμφανίζεται έπεται 32 θέσεις του χαρακτήρα που έπρεπε να εμφανιστεί. Άρα, αντί για την τιμή 48 ή 30H στο HEX δεκάδα, πρέπει να προσθέσουμε την τιμή 16 ή 10H. Αφού διορθώσουμε το πρόγραμμά μας, πατάμε Emulate, Run και επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Έπειτα, πατάμε Step Back τόσες φορές, ώστε να φτάσουμε στην πρώτη εντολή Compare του προγράμματός μας. Βλέπουμε ότι για την εντολή αυτή, το CS έχει τιμή 0718 και ο IP τιμή 0019. Η λογική διεύθυνση του ανωτέρω είναι η τιμή IP, άρα είναι 0019. Η φυσική διεύθυνση για το CSIP είναι CS επί 10H συν IP, δηλαδή 07199H. Ας κάνουμε τώρα κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Στο αλφαριθμητικό μήνυμα βάζουμε το 10,13 όταν θέλουμε το μήνυμα που εμφανίζεται να ξεκινά από την αρχή της επόμενης γραμμής. Συγκεκριμένα το 10 έχει την ιδιότητα να μας πηγαίνει στην επόμενη γραμμή, ενώ το 13 να μας μεταφέρει στην αρχή της. Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε το αποτέλεσμα που υπολογίσαμε αμέσως μετά το αλφαριθμητικό στην ίδια γραμμή, θα πρέπει να μην προσθέσουμε το 10,13 στην εντολή εμφάνισης. Ακόμα, αν αντί για το τελευταίο INT 21H γράφαμε INT 33, δεν αλλάζει τίποτα, αφού 21H είναι ίσο με 33 στο δεκαδικό σύστημα. Επιπλέον, θα μπορούσε κανείς να γράψει το INT 21H ως INT και μια διαδική σειρά από 1 και 0 από τη στιγμή που υπάρχει η αντιστοιχία στον πίνακα ASCII. Συγκεκριμένα, η διαδική αυτή σειρά είναι 001-00001. Όσον αφορά την εντολή DIV, αυτή γίνεται αποκλειστικά μεταξύ του καταχωρητή AH και ενός τελεστή ή ενός καταχωρητή γενικής χρήσης ή μιας μεταβλητής μνήμης. Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα χαρακτήρα και να δώσουμε στον αχ0,1, τότε ο χαρακτήρας μας δεν θα εκτυπωθεί, επειδή για την εκτύπωση πρέπει να έχουμε στον καταχωρητή αχ την τιμή 02. Τέλος, έστω ότι έχουμε τρία μηνύματα δηλωμένα στο τμήμα δεδομένων. Το Hello Message DB Hello, το Hello Message DW Hello και το Test Message DD 10,13 Hello. Το αλφαριθμητικό Hello Message DB Hello καταλαμβάνει 5 byte, γιατί ο κάθε χαρακτήρας καταλαμβάνει 1 byte για την εντολή DB. Το αλφαριθμητικό Hello Message DW Hello καταλαμβάνει 10 byte, γιατί κάθε χαρακτήρας καταλαμβάνει 2 byte για την εντολή DW. Το αλφαριθμητικό Test Message DD 10,13 Hello καταλαμβάνει 20 byte, γιατί ο κάθε χαρακτήρας καταλαμβάνει 4 byte με την εντολή DD. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του 5ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε!